ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανέγερσης των δύο νέων σχολικών κτηρίων στην περιοχή του Κέγε στην Αλεξανδρούπολη. Σχεδόν ένα μήνα μετά από την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου, μπαίνουν σιγά σιγά και τα θεμέλια των νέων σχολικών μονάδων και της αποσυμφόρησης των ήδη υπάρχοντων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο συνολικής έκτασης 12.770 τετραγωνικών μέτρων. Οι δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν χωρητικότητα 720 μαθητών και θα είναι 12 θέσεις. Στον υφιστάμενο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία δύο ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ και δύο ανοιχτών γηπέδων βόλεϊ. Πίσω μου ακριβώς λοιπόν είναι το γυμνάσιο το οποίο άρχισε η θεμελίωσή του. Δεξιά μου είναι ο χώρος όπου άρχισε η διαμόρφωση του χώρου για την κατασκευή του λυκείου. Μπροστά από μένα και λίγο δεξιά είναι ο χώρος όπου θα κατασκευαστεί το γήπεδο μπάσκετ και το γήπεδο βόλεϊ του λυκείου. Και ακριβώς πίσω μου είναι ο χώρος όπου δίπλα στο γυμνάσιο θα κατασκευαστεί τα άλλα δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ του γυμνασίου. Είναι ένα σύμπλεγμα εκπαιδευτικού χώρου με όλους τους αθλητικούς χώρους, το οποίο θα το απολαύσουν περίπου 700 παιδιά, μια και το κάθε ένα θα είναι 12 θέσιο και θα συμπεριλαμβάνει, θα εξυπηρετεί 350 παιδιά περίπου. Άρα έχουμε 700 παιδιά στους δύο χώρους, με όλη την αθλητική δραστηριότητα ανεπτυγμένη εδώ. Και μην ξεχνάτε ότι δίπλα ακριβώς υπάρχει και το κλειστό γυμναστήριο, εδώ στο Κέγε, όπου και αυτό θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τα σχολιά, εάν δεν φτάνουν, ή και ανάποδα από τους συλλόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν εδώ το κλειστό γυμναστήριο του Κέγε. Βασική στόχευση είναι η αποσυμφόρηση των υφιστάμενων σχολικών μονάδων και η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος μάθησης για τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολείων, η ημερομηνία παράδοσής τους σε μαθητές και γονείς, καθώς και η λειτουργία τους, υπολογίζεται περί το 2020. Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της παιδείας με τη δημιουργία νέων υποδομών, η Δημοτική Αρχή προσανατολίζεται και στην ανέγερση επιπλέον κτηρίων όλων των σχολικών βαθμίδων και συγκεκριμένα στον προάβλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου και εντός του οικοπάρκου Αλτιν Αλμάζη. Σε λίγους μήνες θα έχουμε έτοιμο και ένα ακόμα δίπλα στο καινούργιο μας σχολιοποιητήριο αθλητικό μπαλόνι 2.000 τετραγωνικών μέτρων για μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ. Με αυτό λοιπόν το έργο, το οποίο αγγίζει ως προϋπολογισμό στα 9,5 εκατομμύρια, δημιουργούμε συνθήκες πλέον για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση απολύτου πληρότητας εκπαιδευτηρίων, χώρων, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, και προχωράμε πια στην κατασκευή νηπιαγωγείων, όπως αυτό που μαζί με το Λύκειο Φερών σε λίγες μέρες θα βγει στον αέρα για δημοπράτηση και για ανάδειξη αναδόχου. Βλέπετε ότι πίσω μου υπάρχουν 4 μηχανικοί, ο αντιδήμαρχος των Ελληνικών Υπηρεσιών, παρακολουθούμε τα πάντα, δεν μας ξεφεύγει τίποτα απολύτως για να υπάρχει ορθότητα στην κατασκευή και για να μην χάσουμε χρόνο. Ο χρόνος είναι ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων και της Ελλάδας σαν χώρα, σαν πολιτεία, σαν τοπική κοινωνία. Προχωράμε λοιπόν έτσι ώστε να χτίσουμε το διευρυμένο Δήμο των τριών δημοτικών ενωτήτων το αύριο, ώστε τα παιδιά μας, ιδιαίτερα μια και μιλάμε για σχολιά, να μην αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα και να βρίσκονται σε συνθήκες διδαχής πραγματικά όπως χρειάζεται να είναι σε αυτή την εποχή, τη χρονική, και αξίζουν τα Ελληνόπουλά μας.